Η έννοια της ελευθερίας κατέχει κεντρική και ιδιαίτερη θέση στον ανθρωπισμό. Σύμφωνα με τους ανθρωπιστές, ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει ελεύθερα για τον εαυτό του και είναι αυτός που τελικά κατευθύνει τη ζωή του, ακόμα και αν υπάρχουν πολλές φορές παράγοντες που περιορίζουν την ελευθερία των επιλογών του. Άλλωστε, η ανθρώπινη ελευθερία δεν σημαίνει ελευθερία από συνθήκες, αλλά ελευθερία στο να επιλέξει κανείς τη στάση του απέναντι σε αυτές. Η ελευθερία συνεπάγεται και η υπευθυνότητα, η οποία όμως δεν περιορίζεται σε ένα στενό υπερκειμενικό πλαίσιο, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Καθένας επιλέγει μέσα από τις πράξεις του όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για τον άνθρωπο γενικότερα. Το να είμαι ελεύθερος σημαίνει να μεγιστοποιώ τις δυνατότητες των άλλων αλλά και τις δικές μου. Η ιδέα της ελευθερίας κάποιες φορές ενδυναμώνει τον άνθρωπο και άλλες τον τρομάζει, γι' αυτό και επιτρέπει σε άλλους να αποφασίζουν για αυτόν. Ωστόσο, κανείς τελικά δεν έχει τη δυνατότητα να παραιτηθεί από την ελευθερία του. Άλλωστε, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Σάρτρ, ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος. Καταδικασμένος γιατί δεν δημιούργησε, δεν έπλασε μόνος του τον εαυτό του, και ωστόσο ταυτόχρονα ελεύθερος γιατί από τη στιγμή που πετάχτηκε στον κόσμο είναι υπεύθυνος για ό,τι κάνει. Να είσαι υπεύθυνος θα πει, να είσαι δημιουργός κάποιου πράγματος. Σάρτρ. Η απόφαση πάντα περιέχει την παραίτηση από κάτι. Για κάθε ναι πρέπει να πεις ένα όχι, καθώς η κάθε απόφαση παραμερίζει ή σκοτώνει τις άλλες επιλογές. Γιάλο. Η ελευθερία δεν απαιτεί από εμάς μόνο να φέρνουμε ευθύνη για τις επιλογές της ζωής μας, αλλά εμπεριέχει και την προϋπόθεση ότι για να επιτευχθεί η αλλαγή απαιτείται μια πράξη βούλησης. Γιάλο. Ελευθερία σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις επιλογές, για τις πράξεις του και για την κατάσταση της ζωής του. Γιάλο. Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Καζαντζάκης. Ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Αλμπέρ Καμού. Η αγωνία προκαλείται από τη συνειδητοποίηση της δυνατότητάς μου των ενδεχομένων που παρουσιάζονται ως επιλογές μου. Όχι μήπως πέσω στον κρεμό, αλλά μήπως ρηχτώ στον κρεμό. Σάρτρ. Είμαστε ελεύθεροι να είμαστε οτιδήποτε εκτός από ανελεύθεροι. Γιάλο. Μια ακόμη σημαντική έννοια στον ανθρωπισμό είναι η απομόνωση. Σύμφωνα με τον Γιάλομ υπάρχουν τρία είδη. Η ενδοψυχική απομόνωση, η οποία αναφέρεται στην κακή σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και συγκεκριμένα την απομάκρυνση από κάποιες πλευρές του εαυτού του, όπως συναισθήματα και αναμνήσεις. Η διαπροσωπική απομόνωση, η οποία βιώνεται ως μοναξιά και ως έλλειψη ικανοποιητικών κοινωνικών επαφών και σχετίζεται με κοινωνικούς, πολιτισμικούς και προσωπικούς παράγοντες. Η υπαρξιακή απομόνωση, η οποία αναφέρεται σε εκείνη τη βαθιά εσωτερική γνώση ότι είμαστε μόνοι άσχετα από το αν έχουμε καλές κοντινές σχέσεις ή όχι. Είναι η επίγνωση ότι γεννηθήκαμε μόνοι και μόνοι θα πεθάνουμε. Η συνειδητοποίηση της υπαρξιακής μας απομόνωσης είναι κατά το Φρόμ η πηγή όλου του άγχους μας. Ωστόσο, η μοναχικότητα αυτή είναι βασικό χαρακτηριστικό της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς με τον τρόπο αυτό αποχωριζόμαστε από τους άλλους έτσι ώστε να γίνουμε ο εαυτός μας. Η μοναξιά είναι για το πνεύμα, ότι η δίαιτα για το σώμα. Νίτσε. γιατί συμβαίνει συχνά σε αυτόν που έχει χάσει τα πάντα, να χάσει και τον εαυτό του. Λεβί. Η πιο μεγάλη τέχνη είναι να ξέρεις να αποχωρήσεις την κατάλληλη στιγμή. Νίτσε. Οι τείχοι που χτίζουμε γύρω μας για να κρατήσουν τη λύπη μακριά, κρατούν απ' έξω και τη χαρά. Jim Rohn. Καλύτερα να χαθείς παρά να μισείς και να φοβάσαι. Νίτσε. Παρότι είσαι μόνος στη βάρκα σου, είναι πάντα αναυριστικό να βλέπεις τα φώτα των άλλων πλοίων να προσβήνουν κοντά σου. Ασθενής του Γιάλο. Η λύπη ενός παιδιού ενδιαφέρει τη μητέρα του. Η λύπη ενός νέου ενδιαφέρει μια νέα. Η λύπη ενός γέρου δεν ενδιαφέρει κανέναν. Βίκτωρ Ουγκώ. Ο υπαρξισμός και ο ανθρωπισμός θεωρούν ότι η ζωή δεν έχει κανένα εγγενές νόημα. Αυτή είναι και η πηγή της υπαρξιακής μας αγωνίας, καθώς ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να αναζητά ένα λόγο ύπαρξης μέσα σε έναν κόσμο που δεν τον παρέχει. Παρ' όλα αυτά, οι υπαρξιστές φιλόσοφοι μας δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η ζωή έχει το νόημα που της δίνεις. Ακόμα και αν ζούμε σε έναν κόσμο παράλογο, άτακτο και στερούμενο νοήματος, είναι στο χέρι μας να του προσδώσουμε εμείς ένα νόημα. Έτσι την ερώτηση «Γιατί ζω» απάντηση τελικά θα δώσει το ερώτημα «Πώς ζω?». Ένα από τα κυριότερα έργα της ζωής μας είναι να επινοήσουμε έναν σκοπό αρκετά στέρεο για να στηρίξει μια ολόκληρη ζωή. Στη συνέχεια πρέπει να επιτελέσουμε τον δεξιοτεχνικό χειρισμό, να απαρνηθούμε την πατρότητα αυτού του σκοπού, ώστε να συμπεράνουμε ότι τον ανακαλύψαμε, σαν να ήταν εκεί έξω και μας περίμενε. Γιάλο. Το ότι δεν θα ξανάρθει ποτέ, αυτό είναι που κάνει τη ζωή τόσο γλυκιά. Έμιλι Ντίκινσον. Το να ξέρεις τους άλλους είναι ευφυΐα. Το να ξέρεις τον εαυτό σου είναι σοφία. Το να κυριαρχείς τους άλλους είναι ισχύς. Το να κυριαρχείς τον εαυτό σου είναι η πραγματική δύναμη. Λάου τσε. Το να αγαπιέσαι πολύ από κάποιον σου δίνει δύναμη, ενώ το να αγαπάς πολύ κάποιον σου δίνει θάρρος. Λάου τσε. Η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η υπεποίθηση ότι μας αγαπούν. Βίκτωρ Ουγκώ. Ο όριμος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα της ύπαρξης είναι η αγάπη. Erich Fromm. Κάθε αποχωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος. Τζορτζ Έλιοτ. Η ζωή δεν έχει νόημα εκτός από το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του μέσα από την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του. Erich Fromm. Στάσου εκεί που αρχίζει το σκοτάδι της ύπαρξης και φώναξε στο κενό. Σίγουρα θα σου απαντήσει. Λάου τσε. Η ζωή έχει μόνο ένα νόημα. Να τη ζεις. Erich Fromm. Μια αστραπή η ζωή μας. Να προλαβαίνουμε. Νίκος Καζαντζάκης. δεν υπάρχει Θεός, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα «ον» του οποίου η ύπαρξη προηγείται της ουσίας του. Ένα «ον» το οποίο υπάρχει πριν να έχει μπορέσει να προσδιοριστεί από κάποιον άλλο. Αυτό το «ον» είναι ο άνθρωπος ή, όπως λέει ο Χάιντιγκερ, η ανθρώπινη πραγματικότητα. Σάρτρ. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι. Νίτσε. Ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Νίτσε. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν, μπορούν να αντέξουν σχεδόν οποιοδήποτε πώς. Φράγκλιν. Η κατηγορική προσταγή του Καμί ζητά το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ακόμη και μέσα σε ένα σύμπαν γυμνό από κάθε νόημα και χωρίς κανένα υπερβατικό λόγο να το κυβερνάει. Είναι ντροπή για το σώμα να καταραίει όταν το πνεύμα διατηρείται. Βλέπεις φλόγα στα μάτια των νέων, μα στα μάτια των γέρων βλέπεις φως. Βίκτωρ Ουγκώ. Υπαρξιακά προβλήματα που ταλαντίζουν τον άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η σκέψη της ταυτότητάς μας μας συγκλονίζει και κατατρέχει όλη την έκταση της ζωής μας. Έτσι, βρίσκουμε διάφορους τρόπους για να τον αρνούμαστε ή να τον διαχειριζόμαστε. Σύμφωνα με τον Γιάλο, ένας από τους πιο παράλογους τρόπους που επιστρατεύουμε για να αρνηθούμε τον θάνατο είναι η πίστη στην προσωπική μας ιδιαιτερότητα. Η σκέψη ότι δεν είμαστε κάτι συνηθισμένο, αλλά ότι ξεχωρίζουμε από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, μας παρέχει μια ανακούφιση στην αγωνία του θανάτου. Αφού είμαστε ξεχωριστοί, ίσως ο θάνατος τελικά να μην μας αγγίξει. Ίσως να αποτελούμε μια εξαίρεση σε σχέση με όλα τα άλλα ανθρώπινα πλάσματα. Ένας άλλος τρόπος διαχείρισης του άγχους θανάτου είναι η πίστη σε έναν υπέρτατο σωτήρα. Η πίστη σε έναν Θεό, ο οποίος είναι πιο δυνατός από εμάς και μας προστατεύει. Ότι τα προβλήματά μας προέρχονται από κάποια δύναμη ή από κάποιον παράγοντα έξω από εμάς, μας παρέχει την ανακούφιση ότι αυτός ο παντοδύναμος υπηρέτης θα είναι πάντα εκεί για να μας προστατεύει. Ωστόσο, ο Γιάλο μας προτείνει ότι ο τρόπος για να απαλλαγούμε από την αγωνία του θανάτου να την κοιτάξουμε κατάματα. Η θέα του θανάτου, όσο σκληρή και να είναι, οριμάζει τη σοφία μας και τελικά πορτίζει τη ζωή μας. Αγωνιζόμαστε για την αθανασία μέσα από αθάνατα έργα. Γιάλο. Παρόλο που μπορεί να κλονιστούμε, να αρρωστήσουμε, παρόλο που μπορεί να φτάσουμε ως την έσχατη όχθη της ζωής, είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει κάποιος κρυμμένος παντοδύναμος υπηρέτης που πάντα θα μας επαναφέρει. Γιάλο. Παρόλο που το γεγονός του θανάτου, δηλαδή η σωματική πραγματικότητα του θανάτου, μας καταστρέφει, η ιδέα του θανάτου μπορεί να μας σώσει. Γιάλο. Στην πυρήνα του καθενός μας υπάρχει μια απανταχού παρούσα σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και στην επίγνωση του αναπόφευκτου θανάτου. Το πιο ανυπόφορο πράγμα στο θάνατο είναι ότι πρέπει να τον περάσεις μόνος. Όταν οι πλούσιοι κάνουν πόλεμο, είναι οι φτωχοί που πεθαίνουν. Σάρτρ. Το να πεθαίνει κανείς είναι τρομερά σκληρό, αλλά η ιδέα του να πεθαίνεις χωρίς να έχει ζήσει είναι ανυπόφορο. Erich Fromm. Η θεμελιώδης αγωνία ξεπηδά από τις απόπειρες κάθε ανθρώπου, συνειδητές ή ασυνείδητες, να χειριστεί τα σκληρά γεγονότα της ζωής, τα δεδομένα της ύπαρξης. Γιάλο. Ο μηχανισμός άρνησης του θανάτου, επίσης έναν τελικό σωτήρα, μας επιτρέπει να νιώθουμε ότι μια εξωτερική δύναμη μας παρακολουθεί συνεχώς και μας προστατεύει. Δεν φοβάμαι το θάνατο, απλώς θέλω να λείπω όταν έρθει. Woody Allen. Οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν πριν γεννηθούν πραγματικά. Δημιουργικότητα θα πει να μπορέσει κανείς να γεννηθεί πριν πεθάνει. Erich Fromm. Όχι, όχι. Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου. Να σπάς τα σύνορα. Να αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου. Να πεθαίνεις και να λες θάνατος δεν υπάρχει. Καζαντζάκης. Ένας από τους παράλογους τρόπους για να αρνούμαστε το θάνατο είναι η πίστη πως είμαστε ιδιαίτεροι. Γιάλομ. Τα σπίτια φυτρώνουν κι αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται κι αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια. Μόλις γεννιέσαι. Βγαίνεις μετά, αγκαλιά, στα χέρια ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τα άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κράτας μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου. Εσύ. Και το φέρνεις, μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποιητά. Και εμείς του λέμε περάστε.